Η ακρίβεια είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία. Και απασχολεί και περιφέρειες οι οποίες ευημερούν, εύπορες περιφέρειες, σε μεγάλο βαθμό, όπως η Κρήτη. Απασχολούν όμως και την κάθε μια οικογένειά μας. Όλους εμάς, διότι είναι τσουχτερές οι ανατιμήσεις και διότι βλέπουμε να διαιωνίζονται 4 χρόνια τώρα χωρίς να υπάρχει φραγμός σε αυτή την συνεχή κλιμάκωση. Πράγμα που δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Είμαστε η χώρα με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας μεσοσταθμικά. Είμαστε η χώρα με τις υψηλότερες ανατιμήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Είμαστε η χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, γύρω στο 9%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος τρέχει με 4%. Είμαστε η χώρα που έχει πάρει τα λιγότερα μέτρα για την περιφρούρηση του καταναλωτή. Είμαστε η χώρα που έχει εισπράξει τα τελευταία χρόνια τους υψηλότερους έμεσους όρους. Μόνο το τελευταίο 1,5-2 χρόνια έχουν εισπραχθεί 7 δισεκατομμύρια παραπάνω έμεση φόροι από το ΦΠΑ. Διότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές στα προϊόντα, ανεβαίνει και το καπέλο που μπαίνει του ΦΠΑ. Και δεν έχει τολμήσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε στοιχειώδη μείωση του ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ, σε βασικά αγαθά όπως έχουμε προτείνει και όπως έχουν κάνει όλες οι χώρες της Ευρώπης. Μας λέει ότι δεν μειώνει το ΦΠΑ στα καύσιμα για να μην πρημοδοτήσει τα καγέν. Λες και ο αγρότης στα Χανιά για να έρθει στο χωράφι του χρειάζεται να πάρει το καγέν του. Δεν παίρνει το αγροτικό του και το αυτοκίνητό του ή ο έμπορος, ο δημόσιος υπάλληλος ή ο φοιτητής για να πάει στη δουλειά του. Όλα αυτά δημιουργούν μια έκριθμη κατάσταση που θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι πολίτες της Κρήτης όλοι είτε ψήφισαν είτε δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, είτε ψήφισαν οποιοδήποτε κόμμα, θα έχουν την ευκαιρία να στείλουν ένα μήνυμα. Να είναι ηχηρό αυτό το μήνυμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες της Κρήτης, κριτικοί και κριτικές. Να είναι ηχηρό σε 100 μέρες. Έχουμε όλη την ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα σε 100 μέρες και να υπενθυμίσουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της εντελώς ανεξέλεγκτο. Μετά από αυτό, σας καλούμε όλοι να σκεφτείτε ποιος είναι πιο κοντά στα κοινωνικά προβλήματα, στον άνεργο, στον νέο, στον νέο επιχειρηματία, στο μικρό μεσαίο, στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και ποιος μπορεί να διεκδικήσει με τεχνοκρατική επάρκεια και διεκδικητικότητα και ενθουσιασμό για τα δικαιώματα, για τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και της περιφέρειας στις Βρυξέλλες. Διότι εκεί λαμβάνονται οι πιο κρίσιμες αποφάσεις για όλα τα πράγματα της καθημερινότητάς μας.